Πρώτη μου συμμετοχή σε αγώνες στη ρυθμική γυμναστική ήταν σε ηλικία 7 ετών στους Παγκύπριους Αγώνες στην κατηγορία Παγκορασίδων, όπου κατέκτησα το πρώτο μου χρυσό μετάλλιο. Θυμάμαι τον εαυτό μου από μόλις 10 ετών να λέω: «Εγώ θα πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες». Οι προπονήσεις ήταν πολύ ωραίες και επίπονες ορισμένες φορές. Τη μεγαλύτερη στήριξη την είχα από τους γονείς μου και σε περιπτώσεις που ήμουν τόσο κουρασμένη και έφτανα στο σημείο να λέω «Δεν αντέχω άλλο, θέλω να τα παρατήσω», ήταν εκεί βράχοι και με παρότριναν να συνεχίσω. Στην ηλικία των 12 ετών εντάχθηκα στην Εθνική Ομάδα Κύπρου. Έλαβα μέρος σε διεθνείς, πανευρωπαϊκούς, παγκόσμιους αγώνες, με μεγαλύτερη μου επιτυχία η πρόκριση και συμμετοχή μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης σε ηλικία μόλις 16,5 ετών. Το άγχος μου ήταν πάρα πολύ μεγάλο, αντικρίζοντας ένα τεράστιο γήπεδο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κατάμεστο από κόσμο να χειροκροτεί και η καρδιά μου χτυπούσε πάρα πολύ δυνατά. Όταν έβλεπα τη μητέρα μου στην κερκίδα, χαρούμενη και ευτυχισμένη, πριν αγωνιστώ και μου έλεγε «Πάμε κορίτσι μου, μπορείς να τα καταφέρεις», για μένα ήταν τεράστια δύναμη. Υπήρχαν άνθρωποι τότε που δεν πίστευαν σε μένα. Ίσως νόμιζαν ότι ήταν ένα άπιαστο όνειρο. Όμως η θέληση δική μου, το γονιό μου και της προπονήτριάς μου μας έκαναν να δουλέψουμε τόσο σκληρά ώστε αυτό το άπιαστο όνειρο να το κάνουμε αληθινό. Μπορείς και εσύ να τα καταφέρεις. Φτάνει να πιστέψεις στον εαυτό σου και να αγαπάς πραγματικά αυτό που κάνεις.